Στη Σαμοθράκη μετέβη η πολιτική ηγεσία του τόπου για τον εορτασμό της απελευθέρωσης της νήσου από τον τουρκικό ζυγό. Η Σαμοθράκη μετράει 110 χρόνια από την απελευθέρωσή της και το νησί γιόρτασε με κάθε επισημότητα τη σημαντική αυτή ημέρα παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου. Η παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας στη Σαμοθράκη στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας προς πάσα κατεύθυνση, αναφέρει η πολιτική ηγεσία του τόπου, ενώ εύχονται δύναμη και ευημερία στους κατοίκους του νησιού. Με μεγάλη μας χαρά υποδεχτήκαμε σήμερα στην επέτειο των 110 χρόνων από την απελευθέρωση της Σαμοθράκης την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία επισκέφτεται τον Εύρο για πολλωστή φορά, αλλά ειδικά με την παρουσία της σήμερα στη γιορτή αυτήν της απελευθέρωσης της Σαμοθράκης, δεν τιμά μόνον τη Σαμοθράκη, νομίζω δίνει και ένα σήμα τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος, ότι τα νησιά μας είναι ελληνικά, έχουν ιστορία ένδοξη, αλλά έχουν και μέλλον ένδοξο και είμαστε πάντοτε έτοιμοι να τα υπερασπιστούμε μέχρι τελευταία σπιθαμή. Μετά από 458 χρόνια σκλαβιάς και πριν από 110 χρόνια, το νησί της Νίκης, το ιστορικό νησί της Σαμοθράκης, απελευθερώνεται από τις ένοπλες δυνάμεις του ελληνικού κράτους και εντάσσεται στον εθνικό κορμό. 110 χρόνια ελευθερίας αλλά και δημιουργίας. Ελευθερίας γιατί παίζει το ρόλο του Φαροστάτη μαζί με τη Ζουράφα στο βορειοανατολικό Αιγαίο, καθώς επίσης και με το τρίγωνο το Ορμένιο, που αποτελούν τα δύο ακροτελεύτια σημεία της ελληνικής επικράτειας. Γιορτάζουμε εδώ στη Σαμοθράκη την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. 110 χρόνια μετά θυμόμαστε την Ανδρεία και τη γενναιότητα όσων αγωνίστηκαν για να απελευθερώσουν αυτό το σπουδαίο τόπο. Η παρουσία σήμερα της Προέδρου της Δημοκρατίας έχει ένα ιδιαίτερο συμβολικό χαρακτήρα, ειδικά σε όσους αυτές τις μέρες απειλούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Στέλνουμε λοιπόν ένα μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στη Σαμοθράκη. Χρόνια πολλά στο φιλόξενο κρατικό μας νησί, που γιορτάζει την απελευθέρωσή της, αλλά και απαιτεί η συγκινητική ιστορία και η θυσία των κατοίκων της Σαμοθράκης που προσέδωσε στον ελληνισμό να γραφτεί και να αναγνωριστεί από τα σχολικά μας βιβλία αλλά και από την σύγχρονη ελληνική ιστορία. Χρόνια πολλά στη Σαμοθράκη, υγεία και δύναμη σε όλους τους κατοίκους αυτή τη δύσκολη περίοδο που έχουμε μπροστά μας, αλλά πάντοτε με ενότητα και με ψυχία μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε οποιαδήποτε δυσκολίες. Με κάθε λαμπρότητα γιορτάζει και σήμερα η απελευθέρωση της Σαμοθράκης, γιορτάζουν στα 110 χρόνια μετά από την απελευθέρωση από τον Οθωμανικό ζυγό. Θεωρώ ότι η παρουσία της Προέδρου εδώ σηματοδοτεί για μας πάρα πολλά πράγματα. Είναι συμβολική, αλλά πέρα από εκεί στέλνουμε και μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση ότι η Σαμοθράκη δεν διεκδικείται, ανήκει μόνο στους Σαμοθρακίτες, και αυτό νομίζω ότι είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσει.